Να ξεκινήσουμε λίγο με το μεγαλειώδες λαλητήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Τα πέντε μεγάλα μουσεία της χώρας που σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης αναμένεται να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παρέμειναν κλειστά με τους εργαζομένους αρχαιολόγους αλλά γενικότερα τους εργαζομένους φύλακες. Να συμμετέχουν σε αυτά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια και να φωνάζουν και να λένε ένα ηχηρό όχι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης που οδηγεί, όπως οι ίδιοι τονίζουν, στην υποβάθμισή τους. Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής, ότι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τον πολιτισμό, που αγαπούν τις αρχαιότητες, που αγαπούν τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και της Κρήτης συγκεκριμένα και αναφέρομαι στους εργαζομένους, στη ραχοκοκαλιά αυτών των δομών και υπηρεσιών, στέκεται και στάθηκε πλήθος κόσμου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, διαφορετικές ειδικότητες και ιδιότητες, βρέθηκαν στο πλευρό των επαγγελματιών, των αρχαιολόγων, λέγοντας ότι δεν συμφωνούμε σε αυτό το σχεδιασμό και είμαστε δίπλα σας. Θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Μαρία Μαρή, μέλος τοπικού παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Τα είχαμε ξαναπεί και είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Μαρή πριν από περίπου 15 μέρες. Μας είχε αναλύσει το πλάνο του Υπουργείου και τα βασικά χωρία της αντίδρασης των επαγγελματιών και συναδέλφων της. Κυρία Μαρή, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε και πάλι την ευκαιρία να απευθυνθούμε στο λαό της Κρήτης, αλλά αυτή τη φορά όχι για να αναλύσουμε το νομοσχέδιο, όπως μας δώσατε την ευκαιρία την άλλη φορά, αλλά για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε σήμερα και στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στο μουσείο του. Νομίζω ότι η συμμετοχή και η ανταπόκριση του κόσμου σήμερα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εάν κάναμε αυτή τη συζήτηση παραμονή προπαραμονή του συλλαλητηρίου, είμαι σίγουρος ότι δεν θα έμπαινε στην ατζέντα της συζήτησης μια τόσο μεγάλη συμμετοχή. Θα λέγαμε ο κόσμος είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, αλλά τόσο μεγάλη συμμετοχή δεν το περιμένα. Έχετε δίκιο. Γιατί ήταν και μια δύσκολη μέρα. Είναι μια μέρα καθημερινή, ήταν ώρες εργάσιμες. Από ό,τι μας λένε και συνάδελφοι, γιατί δεν υπήρχε η κινητοποίηση μόνο στο Ηράκλειο σήμερα, ήταν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η μαζικότερη συγκέντρωση που έγινε σήμερα αυτή εδώ. Τι σας είπαν οι άνθρωποι, μέρα, ο απλός κόσμος... Μέρα, ναι. Ναι. Ο απλός κόσμος που βρέθηκε σήμερα... Ήταν η μέρα που συζητείτε στη Βουλή. Ακριβώς, πολύ σωστά. Ο απλός κόσμος τι σας είπε? Δεν ήταν απλός ο κόσμος. Ο κόσμος ήταν ένας κόσμος γεμάτος ψυχή, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά προηγουμένως όλων των ηλικιών. Τον τόνο της εκδήλωσης έδωσε η κυρία Μαρία Πλουμίδου, η πρώην δήμαρχος Αρχανών, μια εμβληματική μορφή για το Ηράκλειο, για την Κρήτη. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η πρώτη δήμαρχος γυναίκα στην Ελλάδα, η οποία μας είπε να μην το βάζουμε κάτω, να παλέψουμε... να παλέψουν για τις αξίες μας, για τα ιδανικά μας, για το μουσείο μας εν προκειμένου. Ήρθαν άνθρωποι, ήρθαν συνάδελφοι από όλη την Κρήτη. Μαζί μας ήταν η επίτιμη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μαρία Βλαζάκη που ταξίδεψε από τα Χανιά. Ήρθαν συνάδελφοι από όλη την Κρήτη. Συνάδελφοι αφυπηρετήσαντες, ο κύριος Ρεθιμιωτάκης, ο κύριος Αντώνης Βασιλάκης, συνάδελφοι που δούλεψαν για το Μουσείο Ηρακλείου και ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς έχει στηθεί αυτό το μουσείο. Όλοι οι χώροι ήταν σήμερα κλειστοί, οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν είναι μόνο οι αρχαιολόγοι που απεργούν και είναι στο δρόμο, όπως είπαμε και από την εκπομπή σας. Ήταν όλες οι ειδικότητες εκεί. Οι φυλακές μας, το διοικητικό προσωπικό, το προσωπικό καθαριότητας, οι εργατετεχνίτες μας, σας είπα όλοι. Οι πάντες ήταν εκεί και ταξίδεψαν, πιστέψτε με, από όλο το νομό. Αλλά δεν ήταν μόνο οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό και αυτό ήταν που μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Ήταν δίπλα μας βουλευτές της αντιπολίτευσης, ήταν δίπλα μας η περιφέρεια Κρήτης για μια ακόμα φορά, η ΕΛΜΕ, οι εργαζόμενοι από το ΠΕΠΑΣΝΗ, κόσμος που ήρθε, που αγκάλιασε, κόσμος του Ηρακλείου που
Τι να σας πω τώρα, ήταν ιδιαίτερη η συγκίνηση. Κυρία Μαρή, όλο αυτό το διάστημα που διατυπώνεται και δημόσια και μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τις ενστάσεις και την αντίθεσή σας σε αυτό το σχεδιασμό. Υπάρχει κάποια όχληση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ελάτε να το συζητήσουμε εκ των υστέρων, να γίνει ένα βήμα πίσω ή ένα βήμα προς τα μπρος στο κομμάτι να έρθουμε κοντά με τους επαγγελματίες? Όχι, καμία. Όπως δεν γίνεται και με τους καλλιτέχνες. Καμία, όχι, όχι, όχι. Αυτό όπως είπαμε και στην εκπομπή σας παλαιότερα, δεν ήρθε σε καμία διαβούλευση, μπήκε μόνο στο Open Gov και σήμερα πέρασε από τις επιτροπές της Βουλής, στεναρά το υπερασπίζεται η υπουργός μας και σε λίγες ώρες θα είναι νόμος του κράτους. Αυτό που εμείς όμως βροντοφωνάζουμε, γιατί είχαμε μια μαζική συνέλευση, έγινε μαζική συνέλευση, μαζικότατη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις, αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Όσο δεν, όπως αυτοί δεν προσήλθαν σε κανένα διάλογο με τους ανθρώπους, τους καθήλυν αρμοδίους από όλες τις ειδικότητες, αυτό το νομοσχέδιο, αυτό τώρα λέμε, όλοι βροντοφωνάζουμε, ότι θα προσπαθήσουμε να μείνει στα χαρτιά. Όλος ο κόσμος αυτό μας λέει. Και αυτό υποστηρίζουμε. Οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν σήμερα. Ο αγώνας, όπως λένε όλοι οι συνάδελφοι, σήμερα ξεκινάει. Εμείς έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, όπου ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για να παρουσιάσει τη μελέτη επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που και εδώ πρέπει να τονίσουμε, μια μελέτη που απέκλειε τα αρχιτεκτονικά γραφεία, τους αρχιτέκτονες της Ελλάδας, γι' αυτό είχε ξεσηκώσει και τα ΤΕΕ και όλους, μόνο ξένα αρχιτεκτονικά γραφεία που θα έπρεπε μετά να συνεργαστούν με τα ελληνικά. Οι Έλληνες αρχιτέκτονες που βγαίνουν με τις λαμπρές σπουδές δεν ήταν άξιοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά την κυβέρνηση. Κυρία Μαρή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Τους χαιρετισμούς σε όλους τους εργαζομένους εκεί στην αρχαιολογική υπηρεσία που γνωρίζω τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά με φόντο και την υποστελέχωση. Και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.